Ιεράς Μητροπόλεως Ιχμών και Λεβαδίας και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θηλαίων σας καλωσορίζω στην απόψινή τιμητική βραδιά ελληνικής μουσικής, κατά την οποία τιμούμε τον κύριο Αθανάσιο Καραμάνη, άρχοντα από το ψάρι του Οικουμενικού Θρόνου, και τον κύριο Χρόνια Ιδωμίδη, καλλικέραγο ερμηνευτή του παραδοσιακού τραγουδιού. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την πρώτη συνεργασία της σχολής και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θηλαίων και ευελπιστούμε να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες. Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της σχολής είναι να καλέσει στην πόλη της Θήβας σημαντικές προσωπικότητες των διαφόρων εκφράσεων της ελληνικής μουσικής, ώστε μέσα από αυτές τις επικοινωνίες να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η παράδοση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική. Παρακαλείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιχμών και Λεβαδίας, κύριος Ιερώνυμος, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Δημαρχιακού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημαρχιακού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Υπουργέ, κύριε Κατσιμπάραβη, κυρίες και κύριοι, αδελφοί, η απόψινή εκδήλωση έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Αν θέλαμε να τη δώσουμε έναν ορισμό, μια ταυτότητα, δεν θα μπορούσαμε να το λέγαμε τώρα, θα μπορούσαμε να το πούμε στο τέλος. Πρωταγωνιστής και σήμερα σε αυτή την εκδήλωση είναι η προσπάθεια της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Επαρχίας Θηβών. Είναι καινούργια τα βήματα, καινούργιες οι προσπάθειες, αλλά είναι μεγάλες οι αισιοδοξίες που έχουμε. Είναι γνωστό σε όλους μας τις δυσκολίες που περνάμε, που έχει το ψαρτήρι, ο εκκλησιαστικός χώρος της ψαρτικής, για διαφόρους λόγους. Η επαρχία μας έχει μέρει το πλεονέκτημα ότι έχει εξαιρετικούς διδασκάλους της ψαρτικής, καλούς ψάρτες, αλλά έχει και το μειονέκτημα, είναι κοντά στην Αθήνα και κοντά στον Πειραιά. Και επομένως, μόλις μεγαλώνουν τα παιδιά μας και μαθαίνουν, μετά από λίγο απορροφώνται, φεύγουν στις μεγάλες πόλεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Τη σημασία έχει ότι η Εκκλησία είναι ένα, μια οικογένεια. Και επομένως, η προσφορά είναι εισάξια. Λειτουργούν λοιπόν στην επαρχία μας δύο σχολές, μία στην επαρχία Θηβών και μία στην επαρχία της Λιβαδιάς, που θέλουν να καλύψουν αυτό το κενό, αλλά όχι μόνο αυτό από ανάγκη, αλλά να καλλιεργήσουν όσο μπορούν καλύτερα την βυζαντινή τη μουσική και συγχρόνω την παραδοσιακή, διότι οι δύο αυτοί χώροι είναι το ένα και το ένα και το αυτό. Όμως, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, τα παιδιά και ο δάσκαλος, ο διευθυντής, ο Χωράφης, ο κύριος Ετυφρονόμενο, είχαν αυτή την όμορφη ιδέα, η οποία πολύ με συγκίνησε και την αγκάλιασα, απόψε να καλέσουμε στην πόλη των Θηβών και να τιμήσουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες αναλύσκονται ακριβώς σε αυτόν τον χώρο, στην βυζαντινή μουσική και στην παραδοσιακή μουσική, τον κύριο Αθανάσιο Καραμάνη και τον κύριο Χρόνη Αϊδονίδη. Γι' αυτό απόψε έχουμε μεν την χαρά να έχουμε τα παιδιά μας όπως κάθε άλλη φορά και είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά πάνω απ' όλα απόψε και πέρα από αυτά είναι τα δύο πρόσωπα που καλέσαμε να τιμήσουμε. Ευχόμαστε ο Θεός να δίνει δύναμη πολύ στον κύριο Καραμάνη, έστω και αν είναι μεγάλος, και στον κύριο Χρόνη Αϊδονίδη, διότι τους έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο ανάγκη, θα έλεγα ότι έχουν γίνει και σύμβολα για ένα μεγάλο κομμάτι της πατρίδας μας σε αυτόν τον καιρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και να επακολουθήσουν τέτοιες εκδηλώσεις και άλλες σε συνεργασία της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Επαρχίας Θηβών με τον Δήμο των Θηβαίων. Καλή επιτυχία. Παρακαλεί τον κύριο Αντιδήμαρχο του Δήμου Θηβαίων, κύριος Νομής Ελισσέλος, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, σεβαστοί πατέρες, κύριες και κύριοι.
Μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια για την εκδήλωση του Δημάρχου Φιδέων, του κ. Νίκου Σβίγου. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα ενημερωθήκαμε ότι την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για το ενδεχόμενο έκτακτων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Τίβας. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμαρχος βρίσκεται ήδη στο Δημαρχείο της πόλης, προκειμένου να συντονίσει τις απαιτούμενες ενεργείες των υπηρεσιών της πόλης μας. Ως εκ τούτου, ανάλογα τον χαρά, να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στην απόψινη εκδήλωση. Είχα την τύχη να παραστώ στα εγκαίνια της σχολής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και είχα την χαρά να ακούσω τον αγαπητό τιμόμενο καλεσμένο του χρόνου τον Αηδονίδη να δίνει απτά, έμπρακτα δείγματα αυτού που όλοι ακούμε, αλλά ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, της συνέχειας, της ταύτισης, της βυζαντινής και της παραδοσιακής μουσικής. Έχω την πεποίθηση ότι απόψε θα διαπιστώσουμε όλοι τη συνέχεια των πολιτιστικών στοιχείων στον χώρο της μουσικής που αποτελούν στοιχεία ουσιαστικά γονιδιακά, αν θέλετε, της διαχρονικής μας πορείας. Και σε αυτή την προσπάθεια, βέβαια, θα πρέπει να παραλείψουμε να συγχαρούμε ιδιαίτερα τον Γιώργο Χατζηχρονόπουλο για την προσπάθειά του, η οποία ήδη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία της δημιουργίας της σχολής στην πόλη μας, και να επικυρώσουμε, κύριε Χατζηχρονόπουλο, ένα πολύ καλό θετικό κλίμα που ήδη δημιουργήσαμε για την αγαστή συνεργασία της σχολής της Βυζαντινής Παραδοσιακής Μουσικής με το ΟΔΙΟ του Δήμου της Τίβας, προς όφελος και της σχολής και του ΟΔΙΟ και της πόλης μας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Καταλήγετε, ο άρχον ημνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Γιώργος Χατζηχρονόπουλος, να προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει και να αναφερθεί στην προσφορά και τη μουσική πορεία των τιμωμένων προσώπων. Άρχοντες της πόλης, σεβαστέ κλήρε, τιμόμενα πρόσωπα και αγαπητοί φίλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι. Θεωρώ ότι για τη Θήβα η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα και πιστεύω ότι ταξίζουμε όλοι, γιατί μέσα σε εδώ, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι λάτρεις και της βυζαντινής μουσικής και της παραδοσιακής μουσικής. Από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε τέτοιες εκδηλώσεις να τις επαναλάβουμε. Έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου κ. Ιερονίμου και με την καινούργια Δημοτική Αρχή έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε τέτοιες εκδηλώσεις που πιστεύω ότι προάγουν τον πολιτισμό να τις επαναλάβουμε και στο εγγύς και απότερο μέλλον. Αθανάσιος Καραμάνης. Μια από τις σπουδαιότερες ψαλτικές φυσιογνωμίες των νεότερων χρόνων. Γεννήθηκε στην Κωμόπολη Κρινίδα, Βιτάστα, του νομού Σερών, το 1911. Από μικρής ηλικίας επιδόθηκε στο Δημοτικό Τραγούδι. Αυτή ήταν η πρώτη του αγάπη. Όλα τα παιδιά, όπως παίζουν μπάλα στις γειτονιές, τραγουδάνε και δημοτικά τραγούδια στα σπίτια τους. Τα πρώτα στοιχεία της βυζαντινής μουσικής πήρε από τον ιερέα Εμμανουήλ Πιπεριά. Εν συνεχεία μαθήτευσε για λίγο καιρό κοντά στον πρωτοψάρστη Αθανάσιο Μπουρλέτσικα, ένας από τους ίσως αφανείς σε όλη την Ελλάδα, αλλά από τους πολύ καλούς ψάρτες και δασκάλους της περιοχής, των Σερών και της Βορείου Ελλάδος. Αλλιώς, στη συνέχεια, πήγε στην Καβάλα στον μουσικοδιδάσκαλο Χρήστο Παρασχίδη ή Μπεκιάρη. Το 1931 προσελήφθη ως δομέστικος του Κωνσταντινοπολίτη ψάλτη Χαράλαμπου Αναστιάδη προς το πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Δράμας, ο οποίος υπήρξε μαθητής, προσέξτε, του Ιακώβου Ναυτιώτη και στη συνέχεια του Στυλιανού Ριγόπουλου. Δηλαδή μιλάμε για ένα ύφος και μια φλέβα βυζαντινή, η οποία κρατάει ρίζες πολύ γερές στο Πατριαρχείο. Από αυτούς μοιήθηκε στο σοβαρό πατριαρχικό ύφος. Ωφελήθηκε πάρα πολλά σαν ακροατής των εκτελέσεων του Κωνσταντίνου Φρίγκου από το 1926 και μετά. Άριστος ερμηνευτής της ψαλτικής τέχνης, εκφραστικός,
μεγαλοπρεπής, νησταγωγικός, σοβαρός. Έψαλε ως πρωτοψάρτη σε πάρα πολλούς ναούς διαφόρων πόλεων όπως στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στον Πύργο της Ηλίας, για να αναλάβει το 1952 πρωτοψάρτη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και εκεί έψαλε μέχρι το 1984, οπότε και απεχώρησε συνταξιοδοτηθείς. Αυτή περίπου τη χρονιά, ο παριστάμενος εδώ, ο Παπακώστας ο Νικολάου, τον είχε καλέσει στο Κόκκινο και είχε έρθει και είχε ψάλει στο Κόκκινο τότε. Βέβαια, μια τέτοια φυσιογνωμία, όπως τότε γινόταν, γιατί δεν υπήρχε αυτή η άμεση επικοινωνία με τις κασέτες, με τα CD, με τις τηλεοράσεις κτλ. Για να ακούσει κανείς αυτούς τους ψάρτες, όπως και τους τραγουδιστές, έπρεπε να τους φέρει στην πατρίδα, έπρεπε να το φέρουν στην πόλη τους. Και το Θανάση τον Καραμάνη τον είχαν καλέσει πάρα πολλές φορές σε πολλά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Και να πω και κάτι άλλο. Οι ψάρτες αυτοί οι οποίοι μετακαλούνται στα διάφορα πανηγύρια κράτησαν, όπως και οι άλλοι Κωνσταντινοπολίτες που ήταν τότε με την περίπτωση της Κωνσταντινούπολης και έφυγαν από την πόλη, κράτησαν σε ψηλό επίπεδο την παραδοσιακή βυζαντινή μουσική, αυτή που πρέπει κατά γενική ομολογία να ακούγεται μέσα στις εκκλησίες. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι ψάρτες, μπορεί τώρα να ήμασταν προάσκοι της Βιέννης και να είχαμε τετραφωνική χοροδία η οποία κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, κατά την προσωπική μου άποψη. Έψαλε σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό, σε πανηγυρίζοντες ναούς, όπως είπαμε. Υπήρξε συνειδητής μαζί με τον Αβράμ Ευθυμιάδη, τον Χρήστανθο Θεοδωσόπουλο και τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο του φροντιστηρίου Άγιος Δημήτριος, στο οποίο δίδαξε την ψαλτική τέχνη για πολλά χρόνια. Από το 1955 και σε διάστημα λίγο χρόνων περάτωσε, ξεκίνησε και περάτωσε μια εφτάτομη σειρά μουσικών μαθημάτων με τον τίτλο «Νέα Μουσική Συλλογή». Όσοι ασχολείστε με το ψαλτήρι την έχετε υπόψη σας. Και τη Νέα Μουσική Κυψέλη, η οποία περιλαμβάνει όλη την ασματική υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ένα σημαντικότατο έργο στον χώρο της εκδόσεως της ψαλτικής τέχνης. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική και γι' αυτό διακρίθη ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι ο Αθανάσιος ο Καραμάνης είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος με τους περισσότερους μαθητές, γιατί έτσι είναι η ιστορία, όχι γιατί το θεωρούμε εμείς, του 20ου αιώνα. Έχει τους περισσότερους μαθητές σε όλη την Ελλάδα και έχει διαδώσει το δικό του ύφος στα πέρατα της Οικουμένης, ακόμη και στο εξωτερικό. Ο Σχοράκης, με τη χοροδία Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, έχει δώσει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, καθώς και με βυζαντινούς χορούς που κατήκτιζε πολλές φορές από τους μαθητές του. Τιμήθηκε με πολλά διπλώματα και διακρίσεις από συλλόγους και σωματεία στην Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα, στο Αίγιο, στην Πάτρα κτλ. Και έλαβε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Κωνσταντινούπολης το οφίκιο του άρχοντος πρωτοψάλτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης. Έγραψε και κυκλοφόρησε πολλές κασέτες με εκκλησιαστικούς ύμνους. Και θα το ξέρει βέβαια ότι πολλοί πήγαιναν και τον έγραφαν κατά την ώρα που ήταν η λειτουργία και οι ακολουθίες και αυτή τη στιγμή και ο ίδιος δεν ξέρει πόσες κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν περισσότερες από αυτές που έχει εκδώσει. Ο Αθανάσιος Καραμάνης είναι μια από τις εξέχουσες ψαλτικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης εποχής, με εξαίρετο ψαλτικό ύφος, απαράμιλη τέχνη, έφτασε με το θαυμαστό έργο του στην πλήρη αναγνώριση και ανέδειξε αυτήν την ίδια τη μουσική, την ψαλτική τέχνη, η οποία, προσέξτε, κι άλλη φορά το κοπεί, δεν είναι κτήμα και πρίκα κανενός. Είναι ένας χώρος και μία κληρονομιά, την οποία μόνο να υπηρετήσουμε μπορούμε, και δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, μόνο να την υπηρετήσουμε. Ασφαλώς, το όνομά του θα συνδεθεί με την νεότερη ιστορία της εκκλησιαστικής μας μουσικής.
Τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να έρθει στη Θήβα για να τον γνωρίσουμε από πιο κοντά και να τον τιμήσουμε όπως αξίζει σε έναν διακεκριμένο δάσκαλο, έναν διαπρεπή δάσκαλο, σε έναν άνθρωπο που δούλεψε πολύ για να στηρίξει αυτή τη βυζαντινή μουσική από ξένες επιρροές και σε έναν ψάρτη που χάραξε δρόμους καινούργιους και άφησε πληθώρα μαθητών πίσω του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα είναι κοντά μας. Οι δηλώσεις γίνονται και είναι έτσι ζωντανές, υπάρχουν και μικρό λαχάκι. Θα σας πω ένα τώρα που το έπαθα εγώ. Το βιογραφικό του χρόνου του Ιδονίου το είχα πει μέσα. Λόγια πέστε, θα το ξέρουμε το χρόνο. Λοιπόν, ο Χρόνης ο Ιδονίδης, τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι γιος ιερέα. Από μικρός ξεκίνησε πρώτα τη βυζαντινή μουσική, χωρίς αυτό να πάρει μία μορφή κανονικής παιδείας, αλλά από τη μάνα του τη Χρυσάφη έμαθε πάρα πολλά τραγούδια. Έμαθε πάρα πολλά τραγούδια, τραγούδια από την δικιά μου την περιοχή, από τη Θράκη, και μέσα από όλες τις διαδικασίες αυτές τις μελέτες που έκανε στη συνέχεια, γιατί δεν είχε αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι, δεν είχε αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο να τραγουδάει και να μην πάει να το ξεσηκώσει. Ξέρετε, το ταλέντο, όταν υπάρχει, βρίσκει τρόπους περίεργους και αρχίζει και φορτώνει γνώση. Ένα παιδί άλλο θα πήγε να παίξει. Ο Χρόνης ο Ιδονίδης παρακολουθούσε ό,τι ελέγεται στο παραδοσιακό τραγούδι στην περιοχή του και μπορούσε να το αντιληφθεί και να είναι παρόν. Έτσι, ο Χρόνης ο Ιδονίδης γέμισε με όλους αυτούς τους στίχους και με όλες αυτές τους ιδιόρυθμους δρόμους της παραδοσιακής μουσικής, τους οποίους άκουγε από τότε. Και είναι ο πρώτος ο οποίος τα θρακιώτικα τραγούδια τα έκανε γνωστά σε όλη την Ελλάδα με μια πολύ μεγάλη δισκογραφική δουλειά. Έχει περίπου φτάσει τα 60 CD κασέτες, έχει 60 περίπου συμμετοχές σε δισκογραφική δουλειά και έχει διαδώσει αυτό το τραγούδι με το σωστό τρόπο όπως αυτός το άκουγε και έτσι είναι ορόσημο και σημείο αναφοράς για το πώς τραγουδιέται το παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης. Πολλοί βγήκανε και αργότερα και τότε υπήρχαν και άλλοι, αλλά Χρόνης ο Ιδονίδης δεν ήταν κανένας. Κατέβηκε στην Αθήνα να σπουδάσει οικονομικά. Εκεί πήγε και γράφτηκε στο Δίο, όπου είχε την τύχη να έχει έναν μεγάλο δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής, γράφτηκε για βυζαντινή μουσική. Είχε δάσκαλο τον Χατζηθεοδόρο, που όσοι γνωρίζουν από βυζαντινή μουσική ξέρουν ότι στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ο Χατζηθεοδόρου ήταν ο καλύτερος δάσκαλος, νομικός, αλλά παράτησε τη νομική και ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική. Ο Χρόνης ο Ιδονίδης συμμετείχε σε όλες τις κινήσεις που γίνονταν τότε, από το 1953 που κατέβηκε στην Αθήνα, συμμετείχε σε όλες τις κινήσεις που γίνονταν για το παραδοσιακό τραγούδι, μεταξύ των οποίων ήταν και χοροδός και σολίστας στη χοροδία του Καβακόπουλου, του Παντελή, και στη χοροδία του Σίμωνος του Καρά. Το 1957, αν θυμάμαι καλά, του δώσανε εκπομπή στο ραδιόφωνο και έτσι όταν έχεις ένα βήμα για να δώσεις το δικό σου στίγμα και τις δικές σου απόψεις και τη δικιά σου έκφραση, μουσική έκφραση, είναι ένας χώρος ο οποίος σε εκθέτει. Δεν είναι καλό όποιος πάει. Είναι καλό όποιος πάει και πει σωστά πράγματα. Αυτός καταξιώνεται. Και ο Χρόνης ο Ιδονίδης μέσα από αυτές τις εκπομπές καταξιώθηκε. Και βήμα-βήμα, εργαζόμενος παράλληλα ως οικονομικός υπάλληλος στο Υπουργείο Υγείας, παράλληλα με αυτό έκανε και την όποια του απασχόληση και τις δισκογραφικές δουλειές και τις παρουσιάσεις. Αυτή τη στιγμή τι να πούμε για το χρόνο του Ιδονίδη. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα.
Εν τώρα, ο χρόνος Αγιονίδης τώρα, ύστερα από 50 χρόνια περίπου, βρίσκεται στην κορυφή και με διαφορά από τον επόμενο στην απόδοση των τραγουδιών των παραδοσιακών, αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Ο χρόνος Αγιονίδης έχει μια τέτοια παιδική ψυχή και ένα τέτοιο ήθος που μόλις του μιλάς και τον χαιρετάς, έχεις την αίσθηση ότι τον ξέρεις από παλιά. Έχω αυτή τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίζω, να γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και πάντα μου δίνει αυτή την αίσθηση ότι ξέρω ξανά γνωριζόμαστε από πάρα πολλά χρόνια και αυτό είναι ένα ευχάριστο στην παρέα που θα κάνει κανείς μαζί. Την προηγούμενη φορά που τον είχαμε φέρει στη Θήβα, μας εξέπληξε όλους με την νεανικότητά του και είπαμε όλοι ότι είναι ένας έφηβος. Γιατί όταν καθίσαμε στο τραπέζι να φάμε, δεν σταματούσε να τραγουδάει. Ήθελε συνέχεια να υπάρχει μια ευχάριστη κατάσταση, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο τραπέζι. Για να δείτε την τιμή που του έκανε το κράτος το ίδιο για αυτό που έχει αποδώσει μέχρι τώρα, θα σας πω δύο πράγματα. Στην υποδοχή του 2000 ήταν ο Χρόνης ο Αϊδονίδης, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας και τραγούδησε στο Σούνιο, στην Ανατολή του Ηλίου, την 1η Ιανουαρίου του 2000. Και επίσης ήταν ο Χρόνης ο Αϊδονίδης, αυτός ο οποίος υποδέχτηκε τους αθλητές από όλο τον κόσμο, στην Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα, με το τραγούδι «Φίλοι μου, καλώς ορίσατε». Μας το πήγε απόψε. Άντε, είναι τιμή που έχουμε δύο τέτοιους υψηλούς προσκεκλημένους σήμερα, που ο καθένας τους θα μπορούσε να γεμίσει πολλές αίθουσες και πολλές ώρες να μιλάει κανείς για αυτούς και να επικοινωνεί κανείς μαζί τους. Η πρόθεσή μας ήταν να τους φέρουμε, να γνωριστούμε καλύτερα τα καινούργια τα παιδιά τα οποία αρχίζουν αυτή τη διαδικασία της μάθησης στην βυζαντινή μουσική και στο παραδοσιακό τραγούδι, να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί τους και να έχουν και αυτοί κάτι να πάρουν από τη μία κουβέντα που μπορεί να τους πούνε. Συζητούσα με τον άρχοντα τον Ανάση Καραμάνη προηγουμένως και μου λέει «Μπράβο, δεν είναι μονάχα η μουσική, αλλά είναι και αυτό που θα σου πει ο δάσκαλος σε μια ανίποπτη στιγμή. Μπορεί και αυτό να είναι ένα μάθημα». Και σήμερα για μας θα είναι ένα μάθημα και για όλους εσάς πιστεύω ότι θα είναι μια απόλαυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που δεχτήκαμε αυτή την συνέντευξη. Ρωτάς αρχιεπισκοπήσκος από την Υπόλεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης, να προσέλθει για να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο του Ευαγγελιστού Λουκά, την ανώτερη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως της Εγμών και Λεβαδίας. Παρακαλεί το Σεβασμιότατος και η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεβαίων, κυρία Πέτρικα Ελένη, για την απονομή. Της Βιωτίας απεφάσισε να σας τιμήσει με το ανώτερο μετάλλιο που διαθέτει του Ευαγγελιστού Λουκά, του ιδρυτού της τοπικής εκκλησίας της Βιωτίας. Αυτό γίνεται σε μια αναγνώριση τιμής, ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας για τα όσα έχετε προσφέρει, προσφέρετε και θα συνεχίζετε να προσφέρετε με τα έργα σας, αλλά και για κάτι ακόμα,
Θέλουμε αυτή τη στιγμή και αυτή τη διάκριση να σας συμβαίνει με την τοπική εκκλησία της Βιωτίας. Σας ευχαριστούμε. Το βράδυ με τη λάμπα
Μόλις με είδε, λέει, αυτός είναι για μένα. Είπε, με το που μετά όταν πήγα βέβαια να πάρω σχέσεις. Ωραία, μη μου ζητάς και να πω δεν μπορώ να τα δώσω, αλλά εγώ μπαίνοντας στο δωμάτιο και βλέποντας εκεί στη γωνιά που καθόσουν και βάζουμε στα παστάλια, είπα, αυτός είναι για μένα. Σε δυο μήνες παντρευθήκαμε. 20 χρονών παντρεύτηκε. Είχα έναν άγγελο, όχι. Δεν πληρώνεται, δεν ξεπληρώνεται με τίποτε. Και εγώ πάλι μου λέγεται του Θεού. Ήμουν τυχερός. Και αφήνεις είμαι πάλι τυχερός. Το ότι μου δίνετε ευκαιρία να μιλώ σε εσάς. Έχετε υπόψη, λέτε, ο Μιλών είναι του Δημοτικού Σχολείου. Οι άλλοι ό,τι με τη βάση με την κεφάλι τους. Και ακούγοντάς με στην εκκλησία μου που έψαινε δεξιά και μου βέβαια αριστερά και όταν ήρθε το κερουλικό ήταν εισπάσαν την γη. Ψάλλον το εισπάσαν την γη επάνω στις γραμμές του χειροβικού του, απ' έξω βέβαια. Και αυτός μ' ακούει. Όταν τέλειωσε, σηκώθηκε. Έβγεσαι ρε Καραμάνι. Εδώ μεταξύ, στο τέλος, γιώτας έλασε τις πόρτες σαν την πόλη. Όταν κάτι θα μου πέρι, είχε αδερφή και την πάση της όλη. Και κοιμήσε, δεν είχε αδερφή και την πάση της όλη. Έξω, εγώ στο τέλος στο αντίδωρο έψαλε ένα γαλφωνικό ερμό έφρυξη γη. Έργον του πρωτοψάλτου του πατριαρχείου μετά την άγνωση. Θέλω με δυο λόγια να σας πω, όλα αυτά είναι χαρίσματα Θεού. Τουλάχιστον εγώ πιστεύω απόλυτα, γιατί η μάνα μου η αγράμματη έλεγε σε όλη τη ζωή της, Θεέ μου, όλο τον κόσμο μπροστά και μας καταπόδει. Παιδάκι εγώ τώρα. Παιδάκι, δεν είμαι παλικάρι μόνο. Μάνα, αυτή η προσοχή είναι ωραία. Με περάζεις παιδάκι μου. Όχι μάνα. Έστω και τελευταίοι. Άμα είμαστε κάτω από την προστασία του Θεού όμως σε κανέναν. Με τέτοια, με τις ιδέες ας πούμε, έζησα από μικρό παιδάκι. Και αυτός είμαι και πιστεύω απόλυτα στην Θεία ύπαρξη. Απόλυτα. Γι' αυτό και φυλάγω τον εαυτό να μην πω ψέματα, να μην βλάψω κανέναν, να κάνω ό,τι μπορώ καλό, όχι κακό. Έχω τη σύνδεσή μου να παγμένει, σας λέγω, με όλη μου την αθώρια. Δεν έβρωψε κανένα την πρώτη αλλάξη ότι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πάω χαστού και από τον Θεό. Ήμουν τυχερός. Και όπου ο Θεός ευλογεί, θα πάντα πάω καλά. Μόνο έτσι εξηγείται η δική μου ύπαρξη, ας πούμε, μέχρι αυτή τη στιγμή που με βλέπετε. Έτσι.
πίστευα και πιστεύω ότι όλα, όταν είναι από το Θεό, όλα πάνε καλά. Έλεγχον, όλη η ζωή μου πήγε καλά. Ωραία. Και τώρα που με βλέπετε ακουστικά, πάλι καλά είμαι. Λοιπόν, τι άλλο παράδειγμα πρέπει να μας δώσει ο Θεός που υπάρχει. Πού τον ζούμε. Παρ' όλα τα χάλια μου, τις ηλικίες δηλαδή, επειδή αυτά είναι χαρίσματα, όπως είπα, η μουσική είναι αισθητική οντότητα, λέει ο Αριστόξενος. Αισθητική οντότητα. Κυριαρχωμένη από αισθητικούς δομικούς λειτουργικούς κανόνες. Δημιουργούν αθεστίνε ακριβώς πριν και όχι ως έτυχε διάστημα τη θένε. Ποιος από τους ψάρτες τα διάβασε αυτά τα πράγματα. Ναι, ο Γράμματος Καραμάνης. Έτσι εξηγείται το ότι κατόρθωσα να παρουσιάσω και έργο. Πώς το έδωσε στην Αγράψη. Προζάμε Ιάκωβος δεν μας άφησε γραμμένα. Προζάμε Πρίγκους δεν μας άφησε γραμμένα. Εγώ όμως τόλμησα. Αυτά που λέω, όπως τα λέω, να τα γράψω. Και να τα μάθω καλά. Και να μείνω. Δεν έγραψα εγώ δική μου μουσική. Όχι, αυτά που μας άφησε γραμμένα ο Γρηγόριος και ο Χορμούζος. Αλλά όπως τα λέγανε οι ψάλτες καλοί στο Πασοματρικό Νόμο. Όπως τα λέγανε, που με αξίωσε ο Θεός να πάρω επαφή με αυτούς τους ψάλτες πατρικούς. Και είδα ότι η διαφορά το ξηρό ίσονο λίγων κλπ. Έχει μέσα πολύ ομορφιά, αλλά πρέπει να τη μάθεις αυτό. Για να τη μάθεις όμως πρέπει να την ακούσεις. Από αυτή την ευλογία να ακούσω αυτή τη μουσική από στόματα σπουδαία, μου την έδωσε εσύ την ευκαιρία. Όταν είδε λοιπόν το τι ξέρω και πώς τα ξέρω εγώ, ναι, εδώ, αχα, δεν ξέρω να έτσι. Άρχισε λοιπόν μια δεκαετία ολόκληρη και έγραψα το επτάτομο μου έργο, το οποίο βρίσκεται παντού. Όταν λέμε παντού, παντού, όπου υπάρχει εκκλησία ελληνική, χριστιανική, υπάρχουν τα βιβλία μου. Άργησα με χίλια πρώτη έκδοση. Τη δεύτερη του κατάστημα του ήδη μου λέει 2.000. Είδε την προσφορά την τζίτση. Έφτασα στις 3.500 την έκδοση. Πράγματα απίθανα έλεγα εγώ. Ποιος, ένα γράμματο παιδί από το κολλό βιτάστα. Κρινίδα τώρα το είπα, τώρα μάλιστα είμαι στο Δήμο πρώτη σειρά. Από την οποία πρώτη σειρά άρχισε το ψάρι. Και μετά κατέβηκα στο κολλιό μου, να ψάρω αριστερά, έχοντας ένα ψάρι γερωμένο παπά, ο οποίος περίσσευε στην πρώτη τότε τέσσερι ήταν. Λοιπόν, αυτό το. Του τελικέ ψάρι. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Θα προσπαθήσω να πω. Η φωνή του βλέπετε δεν έχει πέσει και τώρα. Είναι γύρω από πόσο. Θέλω να πω. Απλώς όμως είναι ένας καλός
που μοιράζουμε αυτό το Δήμα με ένα γίγαντα της βυζαντινής μουσικής, όπως είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραμάνης, τον οποίον θαύμαζα από μικρός και παρακολουθούσα. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, εξάλλου είπε τόσα καλά λόγια ο Γιώργος ο Δεσκόβου για μένα, τα ξέρετε και από την άλλη φορά που ήρθα. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλό στα πεζά, γι' αυτό λέω να σας τα πω τα υπόλοιπα τραγουδιστά, αν δεν είναι καλύτες. Στην Ολυμπιάδα, την Ελλάδα και καλωσόρισα τους ξένους και ντόπιους φίλους μας με το τραγούδι «Φίλοι μου καλωσορίσατε». Κάποιος είπε από τους ακροατάς να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Παραγγελιά. Σ' όλον τον κόσμο.
υπόλοιπα είμαι λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αποδώσει βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια. Η χοροδία του Συλλόγου Ιεροσαρτών Επαρχίας Τιβών, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε τοπικές εκδηλώσεις υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάρτου κ. Κωνσταντίνου Λέκα και σε ορισμένες σπουδαίες περιπτώσεις τη διεύθυνση και διδασκαλία της χοροδίας αναλαμβάνει ο άρχον οδός της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας κ. Γιώργιος Αντζημανόπουλος. Αποτελείται από νέους ιεροψάρτες της ευρύτερης περιοχής των Τυχών και βασικός σκοπός της είναι η αφομοίωση σε συνδυαρχικές προσωπικότητες της κάθε περιοχής να ψάλλεται, να τραγουδιέται το λεγόμενο ψαλτοτράγουδο της εφόρου σχολείων πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρδες, το οποίο περιέχεται στο βιβλίο του Θεοδόρου Φοκαέως την Πανδώρα από το 1843. Με αυτό λοιπόν το ψαλτοτράγουδο, η βυζαντινή χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Επαρχίας Τιβών Ευαγγελιστής Λουκάς θα ξεκινήσει το απόψινό μουσικό κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης. Και απευθύνεται σε όλους τους άρχοντες που έδωσαν.
λαών, έχετε αρχιερέα χάρη των δημιουργών. Έχετε έναν κρατούντα συμπαθή και ευγενή, δια τον καλό σας πάντα αγρυπνή και προδορή.
Thank you.
κύριος του Δευτέρου, Νικολάου Σμύρνης, Σάριο Χωράκης, κύριος Γεώργιος Χατζηχρονόλου. Amen.
κλείσουμε το μέρος της ζωντανής μουσικής με τα λειτουργικά και αξιονεστή σε πλάγι του Δευτέρου Αθανασίου Καραμάνη.
καραβάνι τα παραδοσιακά τραγούδια. Και έτσι θα αρχίσουν τα γυαλιά. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολύ, θα πούμε να κόψουμε το πρόγραμμα, γιατί έχει περάσει τώρα. Και κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα οργανικό σχήμα μέσα από τους μαθητές και τους φίλους που έχουμε της σχολής. Και μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη σοβαρότερη σοβαρή συμμετοχή αυτή, γιατί κάναμε και στην εορτή της Μονής του Σταγματά πάλι μια προσπάθεια. Τώρα έχουμε δουλέψει περισσότερο. Ελπίζουμε μέρα με τη μέρα να γίνονται καλύτεροι τα παιδιά και να φτιάξουμε ένα καλύτερο οργανικό σχήμα που να έχει παραδοσιακή μουσική πραγματικά και όχι μουσική που την ακούμε από διάφορα ηχητικά. Είναι ο πατήρ Ιωάννης ο Οικονομίδης, ο οποίος παίζει ποντιακή λύρα, κρουστά, βούτι και γελί ταπούρ. Είναι ο γιατρός ο Ιώνας ο Μπρούμας, ο οποίος οργανώνει, ας το πούμε, αυτό το σχήμα με το σαντούρι. Είναι ο Χάρης ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ύστερα από την κιθάρα έχει πάει στο Νίκο το Σαραγούδα και μαθαίνει ούτε. Είναι ο Κώστας ο Λέκας, ο οποίος έχει της χοροδίας του Συλλόγου Ιεροψαλτών Επαρχίας Τυγών και ο οποίος από μεράκι του έχει πάει στο Γιώργο τον Κόρο και να θέλει βιολί. Ο Δημήτρης ο Αναδιώτης, ο οποίος πρόσφατα ξεκίνησε κλαρίνο και για την ίδια ηλικία που έχει μεγάλη πρόοδο. Από εδώ θα παρουσιαστεί και ένας ωραίος τραγουδιστής, ο Σωτήρης Παπαναστασίου, ο γιατρός.
φίλος της σχολής Κλαρίνος. Thank you.
Ένα γνωστό βραβείο που ξέρετε όλοι, τα 12 ζωνάκια.
Θέλω να σας αφήσω για να καταλάβω. Γιατί
μπορώ να κελιά. Ακούγοντας τον μεγάλο δασκάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.